Σήμερα, σε αυτό το βίντεο, θα δούμε τη συνέχεια στο Tia Portal. Ανοίγουμε το πρόγραμμα. Θέλουμε να δούμε τρόπους που θα προγραμματίζουμε. Στο πρώτο μάθημα δείξαμε κάποια στοιχεία και εστιάσαμε στο mirror. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα start stop, ένα πρώτο πρόγραμμα. Δηλαδή, τι κάνουμε στις μεταβλητές και πού διαμορφαίνουμε τον κώδικα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα τη σειρά. Αρχικά θα πατήσουμε Create New Project. Θα το ονομάσουμε Πατάμε Create. Θα προσθέσουμε συσκευή, device και network. Οδηγούμε το ποντίκι Add New Device. Ωραία. Έχουμε ξαναπεί ότι εδώ μπορούμε να προσθέσουμε μία συσκευή. Συσκευή είναι οι ελεκτές, συσκευή είναι το HMI, συσκευή είναι το PC Systems. Εμείς θα πάμε στους ελεκτές. Θα επιλέξουμε την οικογένεια S7200. Θα βρούμε μία CPU και θα πάρουμε την 1214DCDCDC, τροφοδοσία, εισόδη, εξόδη. Πατάμε Add. Ωραία, μας έβγαλε το περιβάλλον εργασίας με πάρα πολλά παράθυρα. Λοιπόν, μία από τις πρώτες δουλειές που κάνουμε στα καινούργια project είναι να σετάρουμε την IP. Θα πάμε στη φύσα, έφερνε. Τέλεια, αφού πατήσουμε διπλό κλικ, μας βγάζει από την κάτω πλευρά στο κέντρο, οδηγώ το ποντίκι. Παραμέτρους και εμείς, εφόσον είμαστε Ethernet address, θα πάμε και θα βάλουμε την address που θέλουμε. Για παράδειγμα 192.168.1.10. Τη μάσκα την αφήνουμε ως έχει 255.255.255 και μάλιστα εδώ υποδηλώνει ότι όπου έχω 255, δηλαδή τα τρία πρώτα byte είναι η φυσιογνωμία δικτύου και εδώ είναι η φυσιογνωμία συσκευής. Οπότε, ξαναλέω, το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε set IP. Εδώ τώρα έχουμε το project 3. Που μας δίνει διάφορες δυνατότητες. Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε τις μεταβλητές για το πρόγραμμά μας. Αυτό θα το κάνουμε Program Blocks. Θα πάμε Add New Blocks. Θα επιλέξουμε Data Block. Και θα φτιάξουμε ένα χώρο Input. Input DB.
Στη συνέχεια θα φτιάξουμε ένα δεύτερο χώρο. Output DB. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε να διαχειριστούμε τις μεταβλητές. Εγώ τώρα θα δείξω έναν από αυτούς. Συνεχίζουμε. Κάνουμε και ένα από το auxiliary βοηθητικό χορό. Aux DB. Τα data block είναι πιο οργανωμένοι χώροι να έχω τις μεταβλητές μου και να τις διαχειρίζομαι. Θα με βοηθήσει και σε πιο σύνθετα πράγματα στο μέλλον. Γι' αυτό πήραμε data block. Σε δεύτερη περίπτωση, μεμονωμένη μνήμη είναι τα επί της 100 MW που θα τα βρούμε εκεί που είναι τα φυσικά σήματα, δηλαδή στα PLC tags. Τα PLC tags τα είχαμε αναδείξει και στο προηγούμενο μάθημα. Λοιπόν, άρα εγώ έχω δημιουργήσει τους χώρους. 3 data block. Πάμε να βάλουμε μέσα σήματα. Πάμε στο input και βάζουμε. Start. Pub. Booleak. Να ξεκινάει από το 0. Δεν θέλω το σήμα να παραμένει στην τελευταία του κατάσταση άμα κλείσουμε το PLC. Εδώ μας δίνει και κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Ακολούθως θα γράψουμε το stop. Pub. Θα μπορούσα να βάλουμε πάρα πολλά άλλα σήματα. Θα βάλουμε τώρα λίγα και απλά για να δείξουμε όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, στον βοηθητικό χώρο βάλουμε ένα. Και στην έξοδο. Ένα output. Ωραία. Τώρα έχουμε δημιουργήσει τις μεταβλητές οι οποίες θα παίξουν ρόλο στο πρόγραμμα που θα φτιάξουμε. Το πρόγραμμα θα το φτιάξουμε με την εξής σειρά. Πρώτα θα το φιλοξενήσουμε σε ένα function και αυτό το function μετά θα το βάλουμε να καλείται από την κύρια συνάρτηση. Τρέχει συνέχεια. Πάμε, ας πούμε, να το κάνουμε ως function block. Μπορεί να το κάνουμε και ως function. Τώρα θα το κάνουμε function block. Και θα γράψουμε. Διαλέγουμε και τη γλώσσα, θα το αφήσουμε ladder στη γραφική. Ωραία. Η πρώτη δουλειά μας για να μην ξεχνιόμαστε, διότι μετά το μυαλό μας θέλει να πάει στις δοκιμές, θα πάμε στη main και θα καλέσουμε το πρόγραμμα που φτιάξαμε. Η main τρέχει συνέχεια, ό,τι βλέπει το εκτελεί και κλικά. Άρα εμείς θα πάμε, θα το σύρουμε δηλαδή, drag and drop και θα καλέσουμε μέσα το πρόγραμμά μας. Ωραία. Κάθε φορά που καλούμε ένα function block μας λέει να δώσουμε μία ονομασία και έτσι δημιουργείται και ένας χώρος παραμέτρων που δεν θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό, θα ασχοληθούμε μελλοντικά, απλά κάνω μία αναφορά. Ωραία. Μου ζητάει και θα βάλουμε. Πάμε.
θα μου λυθεί ένα data block που αναφέρεται στις παραμέτρους, εάν και έχει αυτό. Τέλεια. Και το βλέπουμε εδώ. Εμείς δεν βάλαμε παραμέτρους, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Γίνεται μέσα από το interface, να έχουμε διάφορα ποδαράκια εδώ, παραμέτρους, τώρα δεν βάλαμε. Απλά θα εκτελείται συνέχεια. Τι θα εκτελείται, το πρόγραμμα που θα φτιάξουμε μέσα. Θα βάλουμε μια ετικέτα. Παμ. Εδώ δημιουργήθηκε το pub 1. Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει πρόγραμμα, απλά καλείται στη main. Για να βάλουμε πρόγραμμα θα μπούμε μέσα στο pub FC block. Ωραία, τώρα είμαστε μέσα. Και θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα start stop αυτοσυγκράτηση, μπορούμε να το κάνουμε και set reset. Αρχικά θα το κάνουμε ένα start stop αυτοσυγκράτηση, μετά θα το αλλάξουμε για να δούμε και τις διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, θα βάλουμε μια έξοδο. Βάλουμε ένα start. Πάμε να κάνουμε ένα παράλληλο βρόχο. Παίζει ρόλο που είμαστε. Βλέπετε με το ποντίκι, πού είμαστε. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Παίζει ρόλο πού είμαι και τι θέλω να κάνω. Εγώ θέλω να πω πίσω από τη δεύτερη επαφή. Ξεκινάω για κάνω το στήσιμο. Βάζω ένα παράλληλο βρόχο. Βάζουμε πάλι μια ανοιχτή επαφή και το ξανακλείνω. Άρα, αρχικοποίηση, stop, start, έξοδος, έξοδος. Λοιπόν, και τώρα το ζητούμενό μου είναι, αυτό δεν το θέλω, ωραία. Αυτό είναι το πρόγραμμα, όλο. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να γράψουμε για παράδειγμα. Start. Stop. Pop. Έχω φτιάξει τις επαφές που θα χρειαστώ το στήσιμο και πρέπει να δώσουμε address, δίνει τις οδοτήσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Να πατήσουμε εδώ, να μας δείξει ένα βιβλιαράκι και να μπω στο κάθε data block. Μπορώ όμως να πατάω μία φορά, όχι δύο γιατί ανοίγει, και να τα βλέπουμε στα views κάτω στο detail. Δηλαδή, άμα πάμε εμείς τώρα για παράδειγμα στο input, μία φορά, και θα πάμε να πάρουμε το start, θα πάμε να πάρουμε το stop. Ωραία, και τώρα θα πάμε στο memory, που είναι ο βοηθητικός χώρος, θα βάλουμε το memory εδώ. Ωραία, και το ίδιο το memory. Δηλαδή, όσο αυτό δεν το έχουμε εμείς ενεργοποιήσει και πατήσουμε start, θα κλείσει επαφή και το ρεύμα, αφού κλείσει αυτό είναι αυτού, με το που πάρει αυτό, θα αλλάξει αυτό κατάσταση, θα περνάει από κάτω, θα περνάει από κάτω, μέχρι να το έχει εκκυπήσει. Αυτό όμως έχουμε κάποιες δυνατότητες, αυτές είναι παρυφές, θα μιλήσουμε στο μέλλον, τώρα αυτό θα βάλουμε ανοιχτό. Θα πούμε και γιατί. Ξαναλέω, αρχικά είναι ανοιχτό, πατάμε μια φορά, κλείνει αυτό, είναι κλειστό, περνάει από εδώ. Όμως, μπορεί για κάποιον να προκύψει το ερώτημα, ιδιαίτερα αν αυτός έχει κρυφτεί στα λειτουργικά, γιατί αυτό είναι αυτό και δεν είναι κλειστό. Κοιτάξτε να δείτε στο πίεση, μετά έρχεται τάση στο κάστρο, το κομμάτι, την εισόδου, αλλάζει μετά σε συναποφή. Γνωρίζουμε ότι το stop, η λειτουργική επαφή είναι normal close, θα περάσει, θα έρθει τάση εδώ, και αν το είχα κάνει κλειστό θα το άνοιγε και δεν θα συνέχιζε η εφαρμογή, ενώ τώρα είναι ανοιχτό και με το PLC μας όταν είναι run CPU είναι κλειστή η ηλεκτρολογική επαφή, θα φέρει ρεύμα και θα το κλείσει δυναμικά. Προσέξτε, θα το κλείσει όταν είναι σε run δυναμικά και όταν ο συνάδελφος πάει και πατήσει το stop push button δεν θα φέρνει ρεύμα στο PLC και θα είναι ανοιχτό. Δηλαδή, η φωτογραφία που βλέπουμε θα είναι σε δεύτερο πλάνο, όχι σε πρώτο πλάνο. Σε πρώτο πλάνο θα κλείσει αυτό. Και όταν πατήσουμε εμείς stop, θα ανοίξει. Άρα δεν θα συνεχίσει το κύκλωμα. Οπότε, λειτουργεί έτσι. Αυτό είναι το κύκλωμα που φτιάξαμε. Τέλεια. Χρησιμοποίησαμε εδώ μεταβλητές.
χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις μεταβλητές, να τις φιλοξενούμε μέσα στα data block. Τώρα πρέπει να του κάνουμε μία δοκιμή. Θα πάμε εδώ στο φάκελο. Θα πατήσουμε δεξί κλικ, Combine, Hardware and Software. Τα αποτελέσματα κάτω, μας λέει κάποια πράγματα και κάποια warning. Λοιπόν, θα πρέπει να φέρουμε το PLC και στη συνέχεια θα συνδεθεί με αυτό εδώ το software. Είναι δύο software. Είναι ένα software το simulation και ένα software αυτό. Η φιλοσοφία και τα παράθυρα που τρέχουν είναι ίδια και με το πραγματικό PLC αν είχαμε. Ωραία. Εδώ πάνω έχουμε κάποια εικονίδια. Αυτό που λέει Start Simulation το ενεργοποιούμε μία φορά για να μας φέρει το PLC. Τέλεια, τώρα θα το ενεργοποιήσει και να το ξεκινάει η διαδικασία σύνδεσης. Θα το κάνουμε Minimize. Ωραία. Start Set, βρες το. Δεν μπορούσαμε να έκανα πολλά. Το βρήκε. Το έχουμε δηλώσει και πάμε load. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάλι load. Εδώ, του λέμε πριν πατήσουμε finish ότι θα γίνει start module, after από finish. Τέλεια. Άρα τώρα έχουμε ξυπνήσει το PLC μας και τα έχουμε συνδέσει. Θέλουμε όμως να κάνουμε monitoring. Να κάνουμε monitoring, το κάνουμε σιγά, θα πάμε στη main και θα πατήσουμε το monitoring. Είναι μια άλλη μπάρα που έχει, πιο χαμηλά. Αυτές οι μπάρες είναι οριζόντιες. Θέλουμε να βάλουμε, παντού μπορούμε να κάνουμε monitoring. Monitoring μπορούμε να κάνουμε στα data block, monitoring κάνουμε στη main. Τώρα θα πάμε να κάνουμε monitoring και μέσα στη συνέχεια. Ωραία. Και θα κάνουμε χρήση να αλλάξουμε τιμή. Αυτό γίνεται πηγαίνοντας σε κάποια επαφή, πάνω δηλαδή, ό,τι θα. Άσου, που είπαμε ότι είναι η αρχική κατάσταση του stop. Η αρχική κατάσταση του stop το έκλεισε. Γιατί έχουμε πει ότι φαίνει εύκολο. Η αρχική, η δεύτερη κατάσταση του stop είναι να το ανοίξει, γιατί θα πάμε και θα πατήσουμε το stop. Γενικότερα το ηλεκτρολογικό stop συμπεριφέρεται με τη σχεδιαστική επαφή που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα ανάπαυα, εδώ. Ενώ σε άλλες εντολές συμπεριφέρονται διαφορετικά. Πάντα πρέπει να σκέφτομαι που είμαι και τι θέλω να κάνω. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα start. Αλλάζω κατάσταση. Ξαναπάσω κατάσταση. Το stop σε normal καταστάσεις θέλω να φέρει ρεύμα στο φυσικό του πινάκι. Παράδειγμα είναι στο ιότα 0.0. Θέλω να φέρει ρεύμα. Τώρα φέρνει ρεύμα και εγώ πάω να κάνω start. Μας ζητάει ο πελάτης να κάνουμε μία αλλαγή, ένα update. Δείτε τι θα γίνει. Θα πάω go offline. Η αλλαγή θα είναι, είπαμε, προσέχω που είμαι, προσέχω που είμαι, βλέπετε, θα είμαι εδώ, θα κάνω έναν κλάδο. Στον κλάδο που θα βάλω ένα coil. Και θα πάμε εδώ, παιδιά, κάνουμε Ctrl C, μπορώ να πάρω μια μεταβλητή και με αυτόν τον τρόπο, Ctrl V. Αυτό είναι ένα δεύτερο τρόπο, σα δείξα πριν με το details.
και ένας άλλος τρόπος θα βάλουμε το Q. Πάμε εδώ, πάρουμε το βιβλιαράκι δηλαδή δεξιά. Ωραία, είναι στα output. Ένα σημείο μέσα. Ένας άλλος τρόπος για να το βάλουμε μετά δική μας. Άρα, εδώ το σύστημα είναι διεπίπεδο, δηλαδή οι μεταβλητές μας ενημερώνουν μια μεταβλητή και αυτή η μεταβλητή ενημερώνει μια άλλη. Τώρα όμως το πρόγραμμα πρέπει να γίνει ενημέρωση, γιατί είναι μόνο στο σχεδιαστικό, δεν είναι στο σύμβολο. Αυτό πατάμε εδώ ψηλά και πάμε με παιδιά και πατάμε download το device, δηλαδή ενημέρωση της συσκευής σου. Έτσι ενημερώσαμε τις συσκευές. Και τώρα μπορώ να κάνω κάλυψη monitoring. Τέλεια, και πάλι να κάνω χρήση. Εδώ αν παρατηρήσετε είναι μπλε, όπου είναι μπλε δεν έχει ρεύμα. Άρα βλέπουμε ότι έγινε και η μνημόνευση, ότι πέρασε μια φορά και μετά περνάει από την έξοδό του φωνή έξοδος. Έχει κοπήσει να γίνει όταν δεν φέρνει ρεύμα το φυσικό πινάκι που θα αφήσω να το τραφέρει και σταμάτησε το σύστημα. Και εγώ του λέω ξαναφέρει ρεύμα και έμεινε εδώ. Και δεν έχουμε και κάτι έξοδος. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είδαμε πως φτιάξαμε ένα σταστό. Θυμίζω κάποια πραγματάκια, ότι το φτιάξαμε σε ένα δικό του υποφάκελο, σε μια faction block, οπότε είδαμε πως μπορούμε να πάρουμε από το admin block τη faction block. Μεταβλητές που κάναμε κρίση, τις φιλοξενήσαμε στα διάφορα data block που τα ονομάσαμε. Έτσι, διακριτά φτιάξαμε τρεις χώρους. Input, output και βοηθητικό χώρο. Auxiliary. Λοιπόν, και τις βάλαμε μέσα στο πρόγραμμά μας, κάνοντας χρήση start stop. Ωραία, θα το σβήσουμε αυτό. Delete. Και εδώ πάνω ψηλά, στη πιο κάτω, οριζόντια μάρα που έχει διάφορα εργαλεία, ξαναβάλουμε ένα network. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο πρόγραμμα με set reset. Set reset. Instruction, θα δούμε εντολές όπως είναι στο general, όπως είναι σε bit logic, counter, timer, διάφορα comparator, math action και move. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε στον προγραμματισμό. Πάμε εμείς τώρα στα bit logic operation και θα πάρουμε το set reset. Γιατί το set reset και όχι γιατί το reset set, διότι αν έχουν άσο ταυτόχρονα το set και το reset, προηγείται το τελευταίο, το reset. Αυτό μου δίνει μια ασφάλεια. Δηλαδή, αν έχω άσο στο set και άσο στο reset, θα κάνει reset. Αυτό που είναι πιο δεξιά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε, θα το πω εγώ λαϊκά, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, να του φορέσουμε τις μεταβλητές. Έχουμε πει, έχουμε πάρα πολλούς τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν πατήσω μία φορά στο auxiliary, θα τις βλέπω εδώ. Στο set, μία φορά στο input.
προσέξτε τώρα όμως. Στο reset, γιατί του δίνουμε εμείς πληροφορία, θα είναι κλειστό για την ανοίξη. Γιατί αν το βάλω ανοιχτό με το που θα δώσουμε τα στο PLC, θα το φρενάρει και θα το φουγώνει. Άρα, σε αυτό εδώ το ποδαράκι θα μπει κλειστό. Έτσι ώστε όταν εξαρθείς, ρεύμα από το του stop, να την ανοίξει την επαφή. Δηλαδή, να λύσει το χειρόφρενο. Άρα, by default, είναι με χειρόφρενο. Και όταν πατήσουμε run το PLC, είναι ολοκληρώσουμε ρεύμα και θα το κάνει εδώ ρίγος. Όταν εμείς πατήσουμε το stop που δεν έρχεται ρεύμα, θα ισχύει η βασική αρχική κατάσταση και θα πατήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κομπάι. Τέλεια. Το PLC είναι ανοιχτό, μην το ξεχνάμε, παιδιά. Να το είναι εδώ κάτω. Να το PLC. Ωραία. Μπορώ να μπω και μέσα του. Δεν θέλω τώρα. Α, για άλλες δουλειές μπορώ να μπω μέσα του. Εδώ μπαίνω μέσα του. Βλέπετε. Θα μπω και θα βγω. Αν πάμε τώρα πάλι, μπορώ να διαχωρίσω και την οθόνη μου, να τη μοιράσω. Βλέπετε, είναι true. Δηλαδή, τι μου λέει το PLC, ότι εγώ βλέπω το stop. Άρα δεν το έχει πατήσει κάποιος, γιατί όταν το βλέπω δεν το έχει πατήσει κάποιος. Ωραία. Όταν θα δει το start, θα ενεργοποιήσει το set reset. Πάμε εδώ. Βλέπετε, true. Το έχει ενεργοποιήσει. Μου λέει να έχουμε μεγάλες οθόνες και να κάνουμε και split. Και να έχω δύο οθόνες που ίσω να μπορούμε να μοιράζω από το παράθυρο και να διχύσω. Βλέπετε. Και όλα αυτά τα παράθυρα, παιδιά, παίζουν ρόλο. Χρειάζονται. Έχει πολλές δυνατότητες. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει μνημόνευση. Μπορώ εγώ να το κάνω, βέβαια, από false. Άρα έκανα παλμό, δηλαδή ήταν false, το έκανε start και μετά ξανά false. Αυτό είναι true. Και βλέπω. Μπορώ να πάω εδώ. Να κάνω monitoring. Όχι. Βλέπετε, είναι true. Ωραία. Εγώ θέλω τώρα να
ξεχνάς, θα σταματήσει το μοντέλο. Θα σταματήσει γιατί εγώ το πάτησα και δεν φέρνω ρεύμα, γιατί για τους άλλους λόγους. Α, και ο λόγος που χρησιμοποιούμε normal glosses το δίνει ευρύτερη ασφάλεια. Καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Πάμε σωστό. Και κόβω το ρεύμα. Σταμάτησα. Αν πάμε στο output, είναι φως. Το βλέπουμε και γραφικά. Ένας λόγος που γίνεται χρήση της ladder είναι γιατί βοηθάει πολύ στο γραφικό. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που κάνουν χρήση και προγραμματισμού σε κείμενο. Struct. Ωραία. Ξαναλέω, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε αρχικά το τι για να κάνουμε απλά πραγματάκια και να το καταλάβουμε είναι να δημιουργώ χώρο έτσι ώστε να έχω τις μεταβλητές μου. Αυτό γίνεται στα data block. Και προσπαθώ κάθε φορά να βρίσκω ένα τρόπο δομής. Δεν θα βάλω διαφορετικούς χώρους, όπως έχω το input. Και έχω μέσα τα σήματα που συγκαταλέγονται στα input, όπως είναι το start και το stop, δύο push button. Είτε θα έχω το output, ό,τι ανήκει στα output, είτε έχω μεταβλητές που ανήκουν στο βοηθητικό χώρο. Άρα, μία από τις πρώτες δουλειές είναι να πάω στο άλλο block και να φτιάξω αποθήκες δεδομένων. Τα λεγόμενα register container. Η δεύτερη δουλειά είναι να απαντήσω στο ερώτημα πού θα βάλουμε το πρόγραμμα μας. Πού θα φιλεξονήσουμε τον κώδικα. Αυτό το κάνουμε είτε σε ένα σκέτο faction ή σε ένα faction data block. Εμείς σήμερα κάναμε χρήση το faction data block. Και είπαμε, αφού δημιουργήσουμε το χώρο, να το καλέσουμε στη main. Η main είναι μία κυκλική συνάρτηση. Που κάθε φορά κυκλικά καλεί ό,τι έχει εγώ μέσα. Να έχει 100 συναρτήσεις της καλής. Και την καλέσω στη μέρη με κάτι τρόπο, γιατί εγώ τη βλέπω στον δρόμο, μετά πρέπει να μπω μέσα από τη να φτιάξω τον κώδικα, τον πραγματεύω. Αν θέλω να κάνω δοκιμές, να καλέσουμε τον Start Simulation, μετά θα κάνουμε Go Live και θα δουλέψουμε με το να διαχειριστούμε την αλλαγή των μεταβλητών με το modify από 0-1 και από 1-1. Αυτά για το δεύτερο μάθημα. Συνεχίζουμε. Γεια σας.